Σωτήρης Λίβας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub για ακόμη μια φορά. Καλώς ορίσατε, κύριε Λίβα. Καλημέρα. Κύριε Λίβα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και το αποτύπωμα που αφήνουν είναι πολύ ανησυχητικό. Μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ έρχεται και μια χερσαία επέμβαση στο Λίβανο, που θα είναι επιλεγμένη όμως, δεν είναι γενικευμένη. Αυτό όλο δείχνει ένα Ισραήλ το οποίο δεν υπακούει πουθενά, ούτε το πώς αυτό η βομβαρδισμή και αυτή η γενοκτονία διαρκείας που έχει στην Παλαιστίνη. Και αυτό που γίνεται τώρα με τις δολοφονίες και τους παγιδευμένους βομβητές στο Λίβανο, δείχνει να μην υπακούει πουθενά, ούτε να το ενδιαφέρει πώς αυτό επιδρά στην κοινή γνώμη, κυρίως στην ευρωπαϊκή. Πού υπολογίζεται να φτάσει αυτό? Να ξεκινήσω από την λέξη που χρησιμοποιήσατε, από το επίθετο που χρησιμοποιήσατε, το περιορισμένη επέμβαση. Αυτό είναι το οποίο λένε και το λένε επειδή αναφέρονται στην ιστορία σε ό,τι έχει συμβεί στις προηγούμενες δύο επεμβάσεις, παύλα επιχειρήσεις, οι οποίες και αυτές προβλεπόταν, ή τουλάχιστον στα λόγια θα ήταν περιορισμένες, και εξελίχθηκαν σε μακρόχρονους πολέμους, οι οποίοι στην πραγματικότητα οδήγησαν σε μια πολύ μεγάλη φθορά, και όχι μόνο φθορά και υλικού και προσώπων, και ηθική φθορά του Ισραήλ τα προηγούμενα χρόνια. Αναφέρομαι στις μεγάλες επιχειρήσεις της δεκαετίας του 80-90 και βεβαίως στον πόλεμο του 2006, ο οποίος στην πραγματικότητα οδήγησε σε μια, μπορώ να πούμε, κατά κάποιο τρόπο ήττα του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη φορά το Ισραήλ αναφέρεται σε περιορισμένες επιχειρήσεις, περιορισμένες σε βάθος και σε διάρκεια επιχειρήσεις, επιλεγμένες μάλιστα. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει σαν στόχο η καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολάχ, δηλαδή λέμε ότι θα κάνουμε μια επιχείρηση περιορισμένη, αλλά σκοπός αυτής της επιχείρησης είναι η καταστροφή των υποδομών μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, η οποία στην πραγματικότητα μπορεί να βρίσκεται παντού, τουλάχιστον εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Νότιο Λίβανο, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αντιφατικό. Δηλαδή, όταν λέμε ότι πάμε να καταστρέψουμε τις υποδομές ενός ορατού εχθρού, εντάξει, κατανοητό είναι αυτό. Αλλά ενός αόρατου εχθρού, ενός εχθρού ο οποίος είναι γερά ριζωμένος μέσα στον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος μπορεί να είναι παντού, σε χωριά, σε βουνά, σε διάφορες περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Και μιλάμε για μια πολύ μεγάλη έκταση. Άρα αυτό από μόνο το, από τη φύση του, ως φράση, καταλαβαίνετε ότι είναι αντιφατικό. Και μέχρι και τώρα, είναι, συγγνώμη, το οποίο έχουν πει και οι Αμερικάνοι. Τους είπαν, ναι, έχετε δικαίωμα τώρα, το είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, ναι, έχετε δικαίωμα, όπως πάντα λένε οι Αμερικανοί, να κάνετε αυτό το πράγμα για να μηνθείτε. Από την άλλη μεριά, προσέξτε, μην αυτό πάλι σας οδηγήσει σε μια κατάσταση, ένα stalemate, το οποίο θα σας προκαλέσει τεράστιες φθορές. Και αυτό μέχρι, όλο αυτό που περιγράφεται μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει και κάτι που λέγεται παράπλευρες απώλειες, γιατί με το αιτιολογικό αυτό γίνονται όλες οι επιχειρήσεις, αλλά είναι πάρα πολύ άμαχοι και αυτοί που δεν έχουν σχέση που σκοτώνονται. Να σας το πω λίγο κοινικά, το καταλαβαίνετε πια, το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό καθόλου. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου, γι' αυτό έχει αποδείξει ότι δεν τον ενδιαφέρει η απώλεια της ηθικής του ισχύως ή η απώλεια σε επιρροή, στο αν γίνεται αρεστό ή όχι. Το έχει αποδείξει πάρα πολύ έντονα στη Γάζα όλο αυτό το χρόνο. Οπότε δεν θα ενδιαφερθεί καθόλου για το τι θα συμβεί σε σχέση με το αν χάσει ανθρώπους που το συμπαθούν ή που θεωρούν ότι έχει δίκιο στη διάρκεια των επιχειρήσεων του Λιβάνου. Όμως είναι πολύ διαφορετικό, πολύ διαφορετική περίπτωση η Γάζα από το Λίβανο. Πολύ διαφορετική περίπτωση. Και στο Λίβανο, ακόμα και αν πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού είναι εναντίον της Χεζμπολάχ, και όχι μόνο χριστιανοί, αλλά και μουσουλμάνοι, σουνίτες κυρίως, και κυρίως εξαιτίας της προηγούμενης συμπεριφοράς της Χεζμπολάχ στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας. Παρόλα αυτά, μια τέτοια επιχείρηση του Ισραήλ, μια επιχείρηση η οποία στρέφεται και εναντίον της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου, θα συσπυρώσει πάρα πολύ κόσμο
δίπλα στη Χεζμπολάχ. Είναι διαφορετικό δηλαδή εσύ να είσαι εναντίον του αδερφού σου ή του γείτονά σου και διαφορετικό κάποιος ξένος να έρχεται και να σου επιβάλλει μια χειροτέρευση στις θέσεις του. Επειδή μιλήσατε για την συσπήρωση της Χεζμπολάχ, αυτή τη στιγμή η Χεζμπολάχ μετά το θάνατο του Νασράλα έχει μείνει ακέφαλη. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί η διαδοχή και αν υπάρχει ίδια δυναμική στο ήδη υπάρχον υλικό? Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτές τις επιχειρήσεις και όχι μόνο την δολοφονία του Νασράλα, αλλά και τις προηγούμενες. Ας πούμε, ξεκινώντας από την μαζική έκρηξη των βομβιτών. Όλα αυτά και μετά τις εκτελέσεις των ηγετών της Ριντουάν, που ήταν η επίλεκτη ομάδα της Χεζμπολάχ, και μετά τις δολοφονίες ή εκτελέσεις διαφορών ηγετών, ηγετικών στελεχών του Καούκι και τα λοιπά της Χεζμπολάχ. Σε κάποια φάση σκοτώσανε 7 μαζί. Αυτό που λοιπόν μπορούμε να το χαρακτηρίζουμε σαν μια κλασική περίπτωση αυτό που λέμε eliticide, δηλαδή πηγαίνεις και θερίζεις την ηγετική ελίτ ή τα στελέχη μιας οργάνωσης, μιας ομάδας, ακόμα και μιας, σε μια περίπτωση γενοκτονίας ενός έθνους. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή χτυπάμε επιλεγμένα στελέχη, ηγετικά στελέχη, ώστε να το αφήσουμε την οργάνωση αυτή, την ομάδα ή το έθνος ακόμα τελείως ακέφαλο. Από την άλλη μεριά, κατά τη γνώμη μου, αυτό αποτελεί μια άγνοια στην πραγματικότητα του πώς δουλεύει η Χεζμπολάχ. Το αντίθετο θα συμβεί, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή το να πεις ότι πάω και σκοτώνω τα ηγετικά στελέχη και αυτό θα την οδηγήσει σε μια τεράστια αδυναμία, δεν θα συμβεί αυτό. Θα συμβεί το αντίθετο. Γιατί φτιάχνεις περισσότερους μάρτυρες. Φτιάχνεις περισσότερους μάρτυρες και οδηγείς όλο και περισσότερους ανθρώπους στο να συνδεθούν με αυτό ακριβώς που είναι ο πυρήνας των αξιών της Χεζμπολάχ. Που είναι ακριβώς αυτή η έννοια της μαρτυρίας, η έννοια της αδικίας, η έννοια όλο αυτό για το οποίο παλεύει η σιητική οργάνωση. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι μια σιητική οργάνωση που στηρίζεται ακριβώς αυτή την έννοια της πάλης, του αγώνα, της μάχης κατά του άδικου, κατά του τυράννου, κατά του φαραώ, όπως λέγαμε σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό λοιπόν στην πραγματικότητα ρίχνει νερό στο μήλο της. Άρα δεν θα πετύχεις κάτι ιδιαίτερο. Δεν τους ρίχνεις δηλαδή σε μια αναμπομπούλα, σε μια τεράστια αναταραχή. Αυτό είναι πάλι μια κλασική περίπτωση αυτού που κάποιοι χαρακτηρίζουν ως military orientalism. Δηλαδή στρατηγικός ή στρατιωτικός οριενταλισμός. Πιστεύεις ότι η Χεζμπολάχ είναι μια οργάνωση ανατολίτικη. Μια οργάνωση που αν τη σκοτώσει τον αρχηγό της θα διαλυθεί τελείως. Γιατί υπακούνε μόνο τυφλάς εντολές. Δεν είναι έτσι καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα. Είναι πεπειραμένοι, είναι σκληροί μαχητές, είναι άνθρωποι οι οποίοι σκεφτείτε το εξής. Τα τελευταία 10 και παραπάνω χρόνια πολεμούν συνεχώς. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πολεμούν στον εμφύλιο πόλεμο των διπλανών, της Συρίας, μαζί με τον Άσαντ. Άρα είναι σκληραγωγημένοι μαχητές, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να μάχονται και να παλεύουν αυτόνομα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συνδυάσουν σύγχρονες τεχνικές δυτικής τεχνολογίας, μέσα από δυτικής τεχνολογίας, με γκερίλα, δηλαδή με αντάρτο πόλεμο. Οπότε δεν πιστεύω ότι αυτό θα φέρει κάποια ιδιαίτερα αποτελέσματα. Άλλωστε, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ηγέτες ή οι αρχηγοί πολλές φορές έχουν ένα περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα. Γι' αυτό ακριβώς δίνεται σημασία σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους. Στο ότι είναι πολύ καλοί ρήτορες, στο ότι βοηθούν να εξυψώσουν το ηθικό. Δεν είναι όμως στρατιωτικοί ηγέτες. Δηλαδή ότι το υπόστρωμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πυρήνα της Χεζμπολάχ, τον ηγητικό, θα αναδείξει νέους ηγέτες. Ναι, ναι, ναι. Και θα καμπτεί, ας πούμε, το ηθικό και η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης. Που... Άλλωστε, ήδη έχουν αρχίσει οι διεργασίες, κάτι συζητάνε σε σχέση με τον εξάδερφο του Νασέρα, τον Σαφιεντίν. Βεβαίως έχουν πει ότι δεν θα δημοσιοποιήσουν ακόμα το όνομά του, ακριβώς για λόγους ασφαλείας, αλλά πάλι τα χαρακτηριστικά είναι τα ίδια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει στην Ατζάφ του Ιράκ, έχει σπουδάσει σε θεολογικές σχολές στο Λίβανο, μετά στην Ατζάφ, μετά στο Ιράν. Δηλαδή, είναι η ίδια πορεία. Η ίδια πορεία ακριβώς όπως ήταν στην περίπτωση του Νασράλα, όπως ήταν παλιότερα στην περίπτωση του μέντορα της Χεζμπολάχ, του Φαντλάλα. Υπάρχει μια σειρά. Και αυτή η σειρά πρέπει να τηρείται. Μια ιεραρχία. Ωραία. Τώρα,
η Χεζμπολάχ εικάζεται ότι είναι ο μεγαλύτερος μη κρατικός δρόν που αντιμετωπίζεται από όλους σαν κράτος, παρότι είναι μια οργάνωση. Mm-hmm. Είναι ο βραχίωνας του σιητικού Ισλάμ ο πιο ισχυρός σε αυτό που λέμε άξονα αντίστασης που γίνεται το Ιράν. Το Ιράν πώς θα λειτουργήσει όταν βλέπει ότι υπάρχει ένα πλήγμα στον ισχυρό βραχίωνα που λέγεται Χεζμπολάχ? Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να πιστεύουμε ότι είναι κάποιοι οργανισμοί, κάποιες οργανώσεις, κάποιες χώρες μαζί, σημαίνει ότι έχουν απολύτως κοινά συμφέροντα. Δεν έχουν. Είναι διαφορετικά στην πραγματικότητα τα συμφέροντα, κάπως διαφορετικά ή αρκετά διαφορετικά τα συμφέροντα του Ιράν, από τη Χεζμπολάχ, από τη Χαμάς, από τους Χούθη. Το ότι είναι μαζί όλοι και ότι έχουν σχηματίσει αυτό που έλεγε ο Κασέμ Σολεϊμανί, ο αρχηγός της, ο διοικητής της Κουντς, το δαχτυλίδι της φωτιάς. Αυτό είχε, το χαρακτηρίζει ως δαχτυλίδι της φωτιάς, το οποίο θα οδηγήσει κάποια στιγμή το Ισραήλ στην ασφυξία. Γιατί είναι ωραίο να χρησιμοποιούμε και τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν, είναι και λίγο ποιητικές οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν. Δεν σημαίνει όμως ότι το ότι είναι μαζί δεν σημαίνει ότι έχουν απολύτως κοινά συμφέροντα. Άμα παρατηρήσετε πάλι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο Χαμενεΐ, που βεβαίως είναι πάντοτε εκρηκτικό και είναι πάντοτε έτσι, πάρα πολύ βιτριολικό κατά του Ισραήλ, όμως παρόλα αυτά οι λέξεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Όταν μετά την εκτέλεση του Νασράλα βγήκε και είπε το Ισραήλ θα πάρει την απάντηση που πρέπει από τη Χεζμπολάχ. Δεν είπε από εμάς. Είπε η Χεζμπολάχ θα απαντήσει. Που σημαίνει ότι το Ιράν μπορεί να επιτίθεται λεκτικά και ρητορικά, αλλά παραμένει στην άκρη, στο περιθώριο, και αυτό που θέλει πάνω απ' όλα είναι να μην συρθεί σε μια βεβαιασμένη απότομη ενέργεια δική του εξαιτίας των ενεργειών του Ισραήλ. Δεν το θέλει αυτό. Δεν θέλει να συρθεί ακούσια σε κάτι το οποίο δεν θα έχει επιλέξει το ίδιο. Έχει το αποδώσει αυτό που το Ισραήλ όλα αυτά τα χρόνια κάνει που ονομάζει στρατηγική της υπομονής. Λέτε ότι έχει αποδώσει ή είναι βήματα πίσω που κάνει ας πούμε διαρκώς τακτικά έστω που κάποια στιγμή θα το βρουν μπροστά του? Κοιτάξτε, προφανώς ο πόλεμος ή όλη αυτή η κατάσταση δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πει κανείς, βλέποντας απ' έξω, ότι το Ισραήλ νικάει. Νικάει με ερωτηματικό. Τι σημαίνει ακριβώς νικάει? Αν δούμε την κατάσταση, βεβαίως έχει σκοτωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχει μια συνεχιζόμενη σφαγή, μια αιματοχυσία. Νικάει το Ισραήλ? Τι σημαίνει το νικάει? Στο σύγχρονο πόλεμο αυτό πρέπει να κοιτάμε είναι αν έχει πετύχει πραγματικά τους στρατηγικούς του στόχους. Δηλαδή, αν σταματήσει αυτή τη στιγμή ο πόλεμος ή τώρα αυτή τη στιγμή, το Ισραήλ έχει νικήσει, έχει πετύχει τους στόχους του. Έχει απομακρύνει τον κίνδυνο να βγουν καινούργιοι μαχητές από τη Γάζα, από τη Χεζμπολάχ, να του ρίξουν ρουκέτες, να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση παρόμοια διαρκούς ανησυχίας που δεν θα αφήσει ποτέ το Ισραήλ να προχωρήσει? Όχι. Όχι. Άρα δεν έχει πετύχει τους στόχους του Ισραήλ και δεν μπορεί να τους πετύχει τους στόχους του Ισραήλ. Και όσο συνεχίζει αυτή την κατάσταση, τόσο χειρότερα θα είναι για το ίδιο. Άρα πρέπει να δει κανείς ότι όταν ξεκινάς ένα πόλεμο και λες θα πάω εκεί, στη Γάζα ή στο Λίβανο, για να καταστρέψω τις υποδομές τρομοκρατικών οργανώσεων και μέσα από τη συμπεριφορά αυτή και μέσα από τις στρατιωτικές σου ενέργειες δημιουργείς τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για να αυξηθούν οι μαχητές και να δημιουργηθούν και καλύτερες υποδομές στην πραγματικότητα. Και απομονώνεσαι και χάνεις και το ηθικό σου έρισμα σε πάρα πολλές χώρες που μέχρι τώρα σε υποστήριζαν. Άρα στην πραγματικότητα μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους του Ισραήλ. Αυτό που είπαμε και στην αρχή και ήθελα να εστιάσουμε λίγο εκεί είναι ότι το να δημιουργεί τέτοια αντιπάθεια στις κοινωνίες. Οι κοινωνίες ψηφίζουν, οπότε οι ηγεσίες θα αλλάξουν κάποια στιγμή και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Συμφωνείτε σε αυτό? Ναι, εννοείται. Βεβαίως το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε συνεχώς ηγεσίες οι οποίες είναι αποστασιοποιημένες στο συγκεκριμένο θέμα από τις κοινωνίες τους.
Αλλά δεν ξέρεις ως πότε μπορεί να συμβαίνει αυτό. Για να ξαναγυρίσουμε λιγάκι μόνο στο θέμα του Ισραήλ, του Ιράν. Του Ιράν με την συμπεριφορά του σε σχέση με το Ισραήλ. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πολλές φορές υπάρχει μια αυτό που βλέπουμε εμείς σαν διγλωσία. Δηλαδή άλλο να λες και άλλο να κάνεις. Το Ιράν είναι εκρηκτικό στο λόγο του. Ο Χαμενεϊ πριν από λίγες μέρες χαρακτήρισε το Ισραήλ ως κακοφορμισμένο καρκινικό όγκο, με όλες αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιούν, οι οποίες είπα και πάλι έχουν μια σημασία. Όμως το Ιράν περιμένει, παραμένει, δεν κινείται, προσπαθεί συνεχώς μέσω του Πεζεσκιάν και στην Αμερική, που πήγε στον ΟΗΕ, να πείσει για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Προσπαθεί το Ιράν να αυτοπροβληθεί και εν μέρη τουλάχιστον, μπορεί να πει κανείς ότι το έχει πετύχει στον περίγυρό του, να αυτοπροβληθεί σαν μια χώρα η οποία είναι μια ήρεμη μετριοπαθής δύναμη. Βεβαίως υπάρχει μια αυξανόμενη πίεση για την διακοπή της υποστήριξης σε αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες περιβάλλουν το Ισραήλ. Είναι σε δύσκολη θέση το Ιράν, αλλά είναι σε δύσκολη θέση και το Ισραήλ. Εδώ έχουμε δηλαδή χώρες και καταστάσεις και παράγοντες οι οποίοι περιμένουν την υποβάθμιση, την υποτίμηση της αξίας του αντιπάλου τους. Και βεβαίως η κατάσταση συνεχίζεται. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι και από τις δύο πρεσβείες, δηλαδή και από την Ιρανική και από την Ισραηλινή, έχετε κληθεί για να μιλήσετε, αυτό δείχνει την αντικειμενικότητα. Οπότε πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ. Κύριε Λίβα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που μας κάνατε και να τα ξαναπούμε στην ΟΠΑ. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ.